σε ξέρω. Κι όμως κάπου σε έχω ξαναδεί. Καρδιά μου, ίσως σε προηγούμενη ζωή μας. Ζωή μου, ίσως να έχουμε συναντηθεί. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια, τις νύχτες έψαχνα στα αστέρια. Έτσι σε είχα στο μυαλό μου, σε ξέρω, σου λέω, σε ξέρω καλά. Σε ξέρω καλά, σε ξέρω καλά, σε ξέρω καλά. Ξυπνέ. Αυτό πώς το κατάλαβες? Μόνο ένας πολύ έξυπνος άντρας θα κατάφερνε να βρει το κουμπί μου και να με κάνει να κοιμηθώ μαζί του τόσο γρήγορα. Ναι. Τι, δεν με πιστεύεις? Πάτησα διάφορα κουμπιά χθες. Ωραία ήταν, το καθένα έκανε και το δικό του ήχο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ξέρω ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το on-off. Έτσι, ε. Καλά, τότε δεν θα σου το πω. Εντάξει, θα το βρω μόνος μου. Είσαι κούκλα όταν ξυπνάς. Όχι σαν κάτι άλλο που είναι πανούκλα. Λέω να προσπαθήσω να βρω εκείνο το κουμπί που λέγαμε. Μην κάνεις τίποτα, μην είναι όπως κάθεσαι. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Ήρθε το σατέν του ΣΕΣ από το Παρίσι. Τι να το κάνω? Κασούλη, θα το κάνεις και εσύ, μη με ακολουθείς! Έχω δικαίωμα να απολογηθώ. Χθες το βράδυ δεν μ' άφησες καν να μιλήσω. Με πέταξες έξω! Να πεις τι και άλλα ψέματα! Ότι δεν είσαι detective και δεν είσαι Όμηρος Μακρύδης. Το είδα με τα μάτια μου, το άκουσα με τα αυτιά μου. Με δούλεψες, αλήθεια! Ωραία. Είμαι αυτός που άκουσες. Ωραία! Που μου πούλησες δράκους ότι είσαι εφοπλιστής. Α, ψεύτη! Κονά! Σε παρακαλώ, άφησε με να σου εξηγήσω, να σου μιλήσω, βρε παιδάκι μου! Καραβωνιάστηκε, άσου είναι η βοηθό σου! Απατεώνα, παραμυθατή, νούμερο! Τι κοίτας την ηλίθεια, εξαφανίσου! Ένιωσα πολλά πράγματα για σένα, Πόλη. Κι εγώ ένιωσα, σε μισώ! Πάρε δρόμο, φύγε, είσαι ξανά εδώ μπροστά μου. Κάπου εδώ γύρω θα είμαι και θα σε προσέχω. Έτσι το διάολο! Αν μέχρι αύριο δεν είναι εδώ το κόκκινο νηφικό, θα σε λείψουμε αλλά το πίπερο, δέσε χέρια πόδια και άνοιξε το στόμα. Γιατί? Θα σε σουβλήσω. Σήμερα θα έρθω στο μαγαζί με τα εκκλησιαστικά να γνωρίσω το αφεντικό σας. Μητροπόλεως, πόσο είναι το μαγαζί? Όχι Μητροπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως. Όχι Κωνσταντινουπόλεως, Ηλιουπόλεως. Με δουλεύετε? Πού είναι το μαγαζί? Δεν ξέρω. Εμπειρικά πάμε, σαν τα σκυλάκια. Αχ, ναι. Τα έχετε δει πως κυνηγάνε, πως ακολουθούν τα τσισάκια των άλλων σκύλων, έτσι και εμείς τη γλυκούλια που είναι πατέρα, ε. Γλυκούλια. Shut up. Δεν ανέχομαι να με δουλεύετε. Θα πάμε τώρα.
πιείτε όλο το γάλα σας και πάνω. Α, δεν θα πάμε σήμερα στο μαγαζί, πατέρα. Το αφεντικό μας, επειδή είμαστε άριστες στην εργασία μας, μας έδωσε προαγωγή. Τώρα δουλεύουμε έξω. Κάνουμε delivery τα λιβάνια. Ναι, πατέρα. Πηγαίνουμε από εκκλησία σε εκκλησία. Δεν πιστεύω να καβάλατε μηχανάκι. Όχι, πατέρα, ποτέ. Με τα πόδια πάμε. Τα πόδια. Όχι, σε το Θεό. Έφυγα. Καλημέρα. Την ευχή σας, πατέρα. Του κυρίου. Τη γλιτώσαμε πάλι. Ευτυχώς που ο πατέρας δεν βλέπει τηλεόραση, αλλιώς θα την είχαμε πατήσει πολύ άσχημα. Έχουν βγει στα κανάλια με εμάς από χθες. Παναφώτη, να χαιρέσει τα κορίτσια σου. Ηρωίδες είναι. Πώς τα κατάφεραν έτσι? Α, δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Το καθήκον τους. Απλά το αφεντικό τους το εκτίμησε και τις αντάμυψε. Πάτερ μου, την ευχή σου. Παπαφώτη, να ζήσουν τα κορίτσια μας. Πώς τα καταφέρανε? Ποιος θα περίμενε ότι έχουν τέτοιο τσαχανό? Ναι, αλλά ο ταπεινών εαυτών υψωθήσατε. Να σε καλά την ευχή σου. Να τις χαίρεσαι, πάτερ μου. Συγχαρητήρια. Μα τέτοια έκταση πήρε η επιτυχία τους. Τι είναι μου. Ας είναι ευλογημένο το αφεντικό τους. Τι είναι αυτά, ε? Και οι τρεις ήταν υπέροχες. Πρώτον, δεν είστε ακόμα detective. Βοηθή είστε. Δεύτερον, είπαμε ή δεν είπαμε ότι θα λειτουργούμε undercover. Αν σας ξέρει όλος ο κόσμος, πώς θα ερευνήσετε, πώς θα παρακολουθήσετε? Όμηρε, νομίζω πως ζηλεύεις επειδή ξεσκεπάσαμε εμείς τα σκοτεινά κυκλώματα της νύχτας και όχι εσύ. Ζήλια μου, ζήλια μου, για σένα ή για... Εγώ είδες και σου αφιέρωσα την επιτυχία μας και έδειξα τη φωτογραφία σου. Να είσαι καλά. Με κατέστρεψες, αλλά εγώ φταίω που προσέλαβα τρία σαφά. Σε απογοητεύσαμε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, γαμώτο. Όμηρε, τελικά είσαι μόνο θεωρία. Καθόλου πράξη. Βρήκες ότι το κλειδί της υπόθεσης είναι το νηφικό. Πού μας οδηγεί αυτό? Στην ιδιοκτήτρια του ατελιέ. Την πόλη δηλαδή. Αυτή έχει κάνει τους τρεις φόνους. Για ποιο λόγο? Δεν το ξέρω. Αλλά θα το ανακαλύψω. Σου έχω δώσει τα κλειδιά από το ατελιέ. Δώσ' το να πάω να ψάξω. Τι είναι αυτό που λες, ρε Κατρίνα? Τίποτα δεν σου δίνω. Σας έχω απολύσει. Τι μας έχεις κάνει? Ήξερες εσύ, Όμηρε, ότι η κυρία Πόλη Αβατάγγελου κάνει σκοποβολή σε κάποιο σκοπευτικό όμιλο, ε? Γιατί? Θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς. Έχει δίκιο η Κατρίνα. Η κυρία από όπου και αν την πιάσεις είναι ύποπτη. Και θα σου έχω όλες τις αποδείξεις μέχρι αύριο. Και αν δεν τα καταφέρω, θα παραιτηθούμε. Πάμε, κορίτσια. Χριστέ μου, που έχω μπλέξει. Που έχω μπλέξει, Παναγία μου. Λεοπόλδε, Λεοπόλδε. Τη ζηλεύουνε γιατί είναι ένας άγγελος. Είναι δυνατόν αυτό το πλάσμα να είναι δολοφόνος? Ναι. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Έρχομαι αμέσως. Τώρα έρχομαι. Τα αποτελέσματα. Λοιπόν, βγήκαν τα αποτελέσματα. Όχι, δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου. Δεν τον επηρεάζω εγώ τον Όμηρο. Στο χέρι σου είναι να φτιάξεις τη σχέση σου με το γιο σου. Να μην με ξαναπάρεις. Ο πρώην άντρας της. Μεγάλο λαμόγιο. Έλα. Καημένη τη Λούση. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήμουν περαστικός και λέω, δεν παίρνω μέσα να φάω ένα από εκείνα τα λαχταριστά τα παπάκια. Στην καρδιά μου τα έβαλα. Δεν έχουμε παπάκια σήμερα. Άλλωστε είναι νωρίς, δεν σερβίρουμε ακόμα. Α, έτσι. Να έρθω μια μέρα να σε πάω στη Βάρη, που φτιάχνουν στη σούβλα ζιγουράκια από τα δικά μας. Λουκούμια. Όποτε μπορείς, πάρε με τηλέφωνο. Μπα, έχετε και κτηνοτρόφη κάρτα. Πρωτότυπο. Ναι, δεν είναι. Για δες. Έχει ζωγραφισμένη και μια κουδούνα πάνω. Είναι το λογότυπό μας. Πάντως, άμα θέλεις, έρχομαι και σε παίρνω και βγαίνουμε και βράδυ. Σε πάω στα παραλιακά τα μαγαζιά και βγάζουμε γούστα, που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες. Μου τα ρίχνεις. Ναι, αλλά με ωραίο τρόπο. Κύριε. Άστο ρε Μανούλη, μη χάνεις το χρόνο σου. Την παράτησε ο σύζυγος. Έφυγε με την πιτσιρίκα και της έφαγε και όλο το κομπόδεμα. Άντε.
Από ό,τι φαίνεται πάντως, αυτό το κομπόδεμα δεν είχε πάτο. Δεν αφήνεις την πολυλογία να ξεκινήσει την προετοιμασία. Άντε, μπράβο. Μου την έχεις βουρήξει πολύ ο Όμηρος. Επειδή δηλαδή γουστάρει την κόμενα, θέλει να τη βγάλει λάδι. Μαζί σου. Αυτό είναι άκρος αντιεπαγγελματικό. Εγώ αυτή θα την παρακολουθήσω. Και αν δεν την ξεσκεπάσω, να μην με λένε Κατρινά. Μας έχεις στήσει μία ώρα. Τι χάλια είναι αυτά, γιατί είσαι έτσι. Το βέλος του έρωτα κάρφωσε την καρδιά μου από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος είσαι και ποια είμαι εγώ. Συγγνώμη αν σ' απογοήτευσα. Θέλω να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να ελπίζω ότι θα γίνεις δικός μου. Πήγα έξω μια βόλτα να ξεσκάσω. Και έπεσα σε κάτι μπάζα. Δεν μπορούσα να βγάλω από το καρότσι. Σφήνωσα. Εσείς είστε. Σας παρακαλώ, υπογράψτε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ με εμείς. Ναι. Από πού? Όχι, όχι, δεν ενδιαφερόμαστε. Όχι, σας είπα, δεν ενδιαφερόμαστε. Τι γιατί έτσι. Από την τηλεόραση. Θέλω να μας αφιερώσουν εκπομπή πάλι. Να μας αφιερώσουν. Το αξίζουμε. Γιατί όχι. Κοριτσιά, μισό λεπτό. Κάπου έχει δίκιο και ο Όμηρος. Έκανε που έκανε τη βλακεία η Στάμη. Μην το ξεφτυλίσουμε τελείως. Λοιπόν. Η δημοσιότητα δεν κάνει καλό στη δουλειά μας. Μαζευόμαστε, τέλος. Ό,τι πεις. Έφυγα. Έχω ραντεβού με τον κριτικό. Θέλει, λέει, κάτι να μου πει. Σου αρέσει, έτσι. Όχι. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Μου αρέσει, αλλά φοβάμαι κιόλας. Λέω να του κάνω το τεστ. Να ξέρω, πού βαδίζω. Ναι, Σιλιάκη, μου, να του κάνεις το τεστ. Το τεστ βγαίνει πάντα σωστό. Το κάνει και η Κατρίνα στο Γιάννη, ε. Βέβαια. Έκανα το τεστ στο Γιάννη και βγήκε τύπος γάμα. Που το πήγαινε το γράμμα. Να κλαίτε, να ξεσπάτε, να πιείτε κιόλας, τι θα πιείτε? Ουίσκι, βότκα. Βέβαια, κάνει καλύτερο κεφάλι και υπογραμμίζει σαφώς τη ματαιότητα. Δεν μυρίζει και το στόμα μετά για τους συγγενείς. Παρακαλώ, παρακαλώ, υποχρέωσή μου. Ο όμορφος κόσμος είναι πάντα δίπλα σας και μετά την κηδεία. Για ψυχολογική υποστήριξη. Γεια σας, γεια σας. Κοιτάξτε το παιδί μου, στο γραφείο μου τρελάθηκε. Εσύ είσαι με τα καλά σου. Που κοιμήθηκες χθες το βράδυ, και μη μου πεις στο ξενοδοχείο γιατί την είχα στημένη απ' έξω. Είχαμε χειδεί από τον Πεχράκη και πριν τον κοίτεψα στην πολύ πολύ πρωί και γύρισα πίσω. Α, μάλιστα. Και από πότε πηγαίνεις εσύ ο ίδιος στους νεκρούς? Ναι, μα τους Μπεχράκηδες λένε, Αθηνά μωρό μου. Είναι οι καλύτεροι πελάτες μου. Έχω κάνει 8 κηδείες μέχρι τώρα. Θα τους βγάλω και εκπτωτικό κουπόνι. Κοίταξε να δεις. Μη μου κάνεις νερά γιατί δεν το έχω σε τίποτα να σε κάψω. Το μυστικό σου το κράτησα τόσο καιρό, αλλά. Τώρα. Είσαι αχάριστος. Αχάριστος. Μη μου στεναχωρείς, ωραία μου κυρία. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Μακαρίτης θα ήθελα να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας, είμαι σίγουρος. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Α, ναι, κύριε, σας παρακαλώ, λέω να σας συστήσω. Από εδώ είναι η Αθηνά, η κουμπάρα μου. Μας πάντρεψε με τη Μακαρίτσα, την Ευγενία. Ναι, για την Μακαρίτσα, πενθεί. Όχι για κανένα συγχωρεμένο. Αθηνά, να σου συστήσω το φίλο μου. Από εδώ είναι ο Μανώλης Καλαθάκης από την Κρήτη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό που σου είπα ισχύει, ε. Χαρικά πολύ, κύριε Καλαθάκη. Εγώ να δείτε. Τι είναι αυτό? Έχω μείνει πολύ καιρό μόνος μου και με έχει πιάσει να βασταγίλα. Φιλαράκι, κανόνισέ μου και γρήγορα. Μανολιό, κομμένη, η κουμπάρα μου δεν είναι τέτοιο κορίτσι, έτσι. Γιάντα, σύντεκνε.
Τσιμπολογάς εσύ. Τι λες τώρα, αν είναι δυνατόν, με την κουμπάρα μου. Θέλω τα φώτα σου. Οι κοπελιές σε καπέλωσαν. Κοίτα εδώ, πρώτη μούρη. Έλα, δεν πειράζει, ας φανούνε και αυτά τα καημένα λίγο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα και το ξέρεις αυτό. Ακόμα και όταν εξεχνίασα το έγκλημα στο καμπάνδρι, δεν βγήκα να μιλήσω, για άλλο ήρθα. Βγήκανε τα αποτελέσματα από το κόκκινο νηφικό που σου έλεγα χθες. Και υπήρξε αίμα. Και της μίας νύφης και της άλλης. Σίγουρα αυτό το νηφικό φορέθηκε τυχαίο. Σε καμία περίπτωση. Τα στοιχεία ομοιρέ μου πάντα μιλάνε και λένε μια ολόκληρη ιστορία. Φαντάσου τώρα ότι έχουμε μια αλυσίδα. Ποιος είναι ο πρώτος κρίκος? Λέγε ρε ομοιρέ. Ποιος είναι ο πρώτος κρίκος? Η διοκτήτρια του ατελιέ, παιδί μου. Δικό της είναι το νηφικό. Αυτή το νοικιάζει. Και κάθε φορά που το νοικιάζει γίνεται και ένας φόνος. Σου φαίνεται έναν αμέτωχη? Μαμά, είναι πολύ καλό κορίτσι. Και κούκλα. Σου γυάλισε. Σου γυάλισε. Ο καλός detective αγόρι μου δεν μπερδεύει τη δουλειά με τα αισθήματά του, γιατί τότε πάβει να είναι αντικειμενικός. Νόμος. Θα σου βάλω να φας να το συζητήσουμε. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνω. Έχω δουλειές. Έχω και το reunion μετά με τους παλιούς μαθητές. Α, εγώ θα σου έλεγα να μην πας. Γιατί, πώς και πώς το περιμένω? Οι άνθρωποι αλλάζουν, νόμιρέ μου. Τα παιδιά που ήξερες δεν υπάρχουν πια. Άκουσε με. Θα απογοητευτείς. Μην πας. Τώρα για την υπόθεσή μας με το κόκκινο νηφικό. Έχω μια ιδέα. Σάντουιτς. Θες κι άλλο? Μπάω, σου πεινούσα. Τέτοια γυναικάρα πρέπει να τρως. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι κοκαλιάρες. Θα το έχω υπόψη μου. Για πες. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Εγώ είχα εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας και ειδικά στις δικές σου. Σκεφτόμουν μήπως σου έδινα κι άλλα λεφτά για τα μικροέξοδα της υπόθεσής μας. 2-3 χιλιάρικα, ας πούμε. Όχι, όχι, εντάξει. Να σου πω. Μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Έτσι δες το σαν παιχνίδι. Θα με βοηθήσει να σε μάθω καλύτερα. Τεστ. Ναι, ρώτα με. Θέλω να γνωριστούμε. Αχ, ωραία, γιατί και εγώ θέλω να γνωριστούμε. Ξέρεις, εγώ θέλω να ερωτευτώ και να με ερωτευτούν. Μια από τα ίδια, μην το συνεχίζεις. Και να κουβουλιάζεις το λιμερί του ελληνικού στα παπλώματα. Αυτό δεν θέλεις? Όχι, θέλω να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Κι εγώ, κι εγώ. Κι εγώ. Απ' άκρη σ' άκρη, στολάκερη την Κρήτη. Α, τόσο μακριά. Καλά, κάτσε να κάνουμε το τεστ να δούμε παρακάτω τι τύπος είσαι. Λοιπόν. Είσαι σε ένα δάσος και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα κλειδί. Τι κλειδί είναι, πώς μοιάζει? Μοιάζει με κλειδί. Κανονικό κλειδί. Μάλιστα. Τώρα περιπλανιέσαι στα δωμάτια εδώ Σπύργου και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου έναν ελέφαντα. Έναν πολύ μεγάλο ελέφαντα. Τι θα σκεφτείς? Πως ήπια πολύ ραχή. Καλά τα πάω. Πολύ καλά. Τώρα είσαι σε ένα πάρκο και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου μια πολύ βαθιά λίμνη. Τι έχει μέσα? Αβορδακούς. Τι? Αβορδακούς, μωρέ. Και αν τα παρασυζούλια που κάνουν ένα πίδουλο και μετά κάνουν κουάξ. Και μετά κι άλλο πίδουλο κι άλλο κουάξ. Αβάτραχοι. Αβάτραχοι, ναι. Μάλιστα.
Όχι, δεν είναι καλή απάντηση αυτή, δεν μ' άρεσε. Ακού βάτραχη. Εδώ ψάχνεις για πρίγκιπα και σου βγαίνει βάτραχος. Αν είναι βάτραχος από την αρχή, την κάτσαμε τη βάρκα. Περίμενε, το τελευταίο το πακ γρήγορα. Να σκεφτώ να πω κάτι άλλο. Όχι, δεν έχει νόημα. Η αυθόρμητη απάντηση μετράει. Λυπάμαι, χάσατε. Δεν γουστάρω να πληγωθώ. Είσαι τύπος γάμα, κατάλαβες. Απαπά που πήγα να μπλέξω. Κρίμα. Και έκανα όνειρα για μας. Αντε, γεια. Ήθελα πολύ να γνωριστείτε. Κρίμα που δεν είναι εδώ και η αδερφή μου η Σίλια. Να δεις, όταν θα σε γνωρίσει, θα σε συμπαθήσει και αυτή πάρα πολύ. Η Στάμη έχει ενθουσιαστεί μαζί σου, Μάγκη. Αλήθεια. Ναι. Και εμένα μ' αρέσει πολύ. Είναι πολύ γλυκό πλάσμα. Έμαθα γίνατε διάσημε. Ναι, ναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Να τις αγαπάνε όλοι τώρα. Μα μας έλειπε. Ζημιά μας κάνει. Ξέρεις, Μάγκη, η ξαδέρφη μου είναι πολύ παρορμητική ώρες ώρες. Δεν πειράζει, καλά κάνει. Η ζωή θέλει αυθορμητισμό. Λοιπόν, δυστυχώς θα πρέπει να φύγω. Έχω μία κούρσα για αεροδρόμιο. Κουρτσάκη, πάρε με τηλέφωνο. Ναι. Κατρίνα μου, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ. Ναι, κι εγώ. Γεια. 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 Καλά, ε. Έχουμε γίνει πάρα πολύ καλές φίλες. Σε θέλει. Να με κάνει τι. Να τη λήξετε ντολμάδες. Συγκεντρώσου, ρε Στάμη. Σε γουστάρει, ερωτικά. Την ευχή σας, Πάτερ. Να χαίρεστε και τις κόρες σας. Τις καμαρώνει όλη εν ωρία. Πολύ γενναίες. Δεν καταλαβαίνω πώς πήρε τόσο μεγάλη διάσταση το θέμα. Γυρότερα. Τι θέλετε. Τη συμβουλή σας, Πάτερ. Είμαι σε αδιέξοδο. Δηλαδή. Ο άντρας μου. Κοιμάται. Πώς όλα τα πλάσματα του Θεού. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν θέλει να με αγγίξει. Έβαλα την αδελφή μου να του πει δυο λόγια, γιατί εγώ ντρέπομαι. Καταλάβατε. Έβαλα εκείνη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τώρα το έβγαλε, δεν το έβγαλε το φίδι από την τρύπα, δεν ξέρω. Μια φορά εγώ φίδι δεν είδα. Ίσα-ίσα που ο άντρας μου έγινε ακόμα πιο απόμακρος. Αλλά και η αδερφή μου τελευταία κρατάει πολύ περίεργη στάση. Ένα μήνα πριν είχαμε γλέντι. Μπαίνει αυτό στην κουζίνα να πάρει το τζατζίκι και σαν να τους είδα πολύ κολλητά. Την περασμένη εβδομάδα βρίσκω στα σκουπίδια μας μία κοιλώτα της. Γιατί τις ξέρω τις κοιλώτες της. Αδερφή μου είναι. Δεν μου λες, Τέκνο μου. Τον άντρα σου. Τον λένε Τάσο. Ναι, Πάτερ. Τον ξέρετε. Oh my God. Σόδομα και Γόμορα. Shame on you. Το βέλος του έρωτα κάρφωσε την καρδιά μου από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και ποια είμαι εγώ. Συγγνώμη αν σε απογοήτευσα. Θέλω να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ναι, ελπίζω ότι θα γίνεις δικός μου. Ναι, ελπίζω ότι θα γίνεις δικός μου. Πολύ ερωτηματικό, Λεοπόλτε. Με έχεις συγχωρέσει, Λεοπόλτε. Με έχεις συγχωρέσει και δεν το παραδέχεται κατά πρόσωπο για να μην θίξει τον εγωισμό της. Και γι' αυτό μου έστειλε ραβασάκι. Είναι τρελή για μένα, ρε. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Πού μας είδατε? Α, στην τηλεόραση. Ναι, ναι, είναι οι συνεργατητές μου. Βέβαια. Εσείς τι θέλετε? Τι υπόθεση? Απιστία, δηλαδή. Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο δάσκαλος? Ο άντρας σας. Και τι υποπτεύεστε? Με τη διευθύντρια. Καλά, θα τα δούμε αυτά. Να σας πω, μην τα λέμε από το τηλέφωνο, να τα πούμε από κοντά. Ναι, να έρθετε από εδώ. Ξέρετε που... Ωραία. Θα σας περιμένω. Γεια σας. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού, Λεοπόλτε. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει να χτυπάει. Μια διαφήμιση για το γραφείο έγινε. Τελικά δεν θα τις απολύσω. Άλλα ξεχνώ. Το μωράκι παίρνω. Μωράκι μου. Άντε πνίξου, ρε νούμερο. Σε έχω πει για τα βίτσια της. Δεν παίζεται. Email θα της στείλω. Αφού
θέλεις να σε κυνηγήσω, θα το κάνω. Αφέντρα μου. Και εγώ θέλω να παίξουμε παιχνιδάκια. Πες μου που και ποτέ. Άντε χάσου. Κόμπανε. Είναι τρελαμένη μαζί μου, Λεοπόλντε. Απλά το κρατάει για να αυξήσει την ειδονή. Εγώ θα της δώσω αυτό που θέλει. Εσύ μείνε εδώ πέρα, να σκόλεις το τηλέφωνο. Άντε γεια. Προβληματίζει που αμφιταλαντεύεσαι. Αυτή τη λέξη δεν χρησιμοποίησες στις προάλλες. Νομίζω. Δεν κρατάω και πρακτικά. Ίσως. Εγώ πάντως τα θυμάμαι όλα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω να δίνω σημασία στις λεπτομέρειες που σε αφορούν. Πρέπει να τολμήσεις. Βρεμάκι μου, θέλω χρόνο. Είναι κάτι καινούργιο για μένα. Μα το καινούργιο έχει γοητεία. Θέλεις λίγο από το παγωτό μου? Όχι. Έχω το δικό μου. Δεν συνηθίζω να τρώω ξανά παγωτό. Έχω απολύσει. Άντε χάσου. Αποφάσισα να σας δώσω άλλη μια ευκαιρία. Φτάνει να μην ξεχνάτε ποιο είναι το αφεντικό. Εγώ είμαι το αφεντικό. Κάνε σωστά τη δουλειά σου. Πόσα χρόνια! Πόσα χρόνια! Οι άλλοι? Οι άλλοι δεν έχουν έρθει ακόμα, μόνο η Μαριάννα. Η Σπασίκλο, η απουσιολόγος. Η Χρουσούζα. Ναι, η Μαριάννα, ο Όμηρος Μακρύδης. Τον θυμάσαι. Γεια σου, Όμηρε. Γεια σου, Μαριάννα. Γεια σου, ρε Μαριάννα. Θυμάσαι που πήγαμε πενταήμερη, ρε. Που έπεσε στον κρεμό, στο μοναστήρι και ήρθε η προσβεστική και σε έβγαλε. Ναι, βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Όπα. Στο πάγο την Χρουσούζα. Ναι, εμείς πίνουμε τεκίλα, ψήνεσαι. Ψήνομαι. Τρεις τεκίλες, παρακαλώ, για τους τρεις μας. Τώρα τι γίνονται είναι αυτό. Μόνο εμείς θα είμαστε. Τι να σου πω. Να, το θυμάσαι τον Ελευθερίου. Ναι. Κωνσταρίκα. Μιλάμε στο Facebook. Και ο άλλος, ο Ματσαβέλλας, και αυτός Καναδά. Μάλιστα. Τι να σου πω. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Εβίβα. Γεια μας. Γούρι, γούρι. Γούρι. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς. Δεν προλαβαίνω να τα έχουμε συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Δεν θυμώσατε μαζί μας, πατέρα. Γιατί να θυμώσω. Εγώ είμαι υπέρ της αριστείας. Ο Χριστός μας έχει ευλογήσει την εργασία. Είναι τίμια. Η προαγωγή σας στην εργασία σας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Δεν το περίμενα. Ούτε εμείς. Ήταν έκπληξη. Εγώ με μεγάλωση ηλικία. Θέλω να σας δω αποκατεστημένες που κλείσω τα μάτια μου. Έχω υπόψη μου δύο πολύ καλά παιδιά. Θέλω να τους γνωρίσετε. Πιστεύω ταιριάζετε. Τι! Προξενιώσεις τις μέρες μας, πατέρα! Γιατί όχι στα ματιά. Βασιλική, τι λες? Τι να πω, πατέρα. Προξενιώ. Είναι κάπως. It's weird, father. Μια χαρά είναι το προξενιό. Ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Την άλλη εβδομάδα που δεν θα είμαστε και σε νηστεία, θα φωνάξω τα παλικάρια για να φάμε και να γνωριστείτε. Μου, αλλά δεν με θέλει ούτε ο έρωτας, ούτε η συντροφικότητα, ούτε ο διάολος ο ίδιος δεν με θέλει. Τέλος! Δεν πρόκειται να ξαναδώσω ευκαιρία σε κανέναν. Τις ευκαιρίες δεν τις δίνουμε στους άλλους, τις δίνουμε στον εαυτό μας. Αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατρέ. Αυτός ο άντρας μου είπε ψέματα. Με φλόμωσε στο παραμύθι και όλα αυτά για να πέσω στο κρεβάτι μαζί του. Που θα είπε αυτό στο κρεβάτι μαζί του, αλλά με τους δικούς μου όρους. Θεωρείς ότι το θέμα είναι ποιος έχει την εξουσία, το πάνω χέρι? Ακριβώς. Και αν θέλετε να ξέρετε, αυτή τη στιγμή νιώθω τεράστια ικανοποίηση για όσους άντρες χρησιμοποίησα, ταπείνωσα και πέταξα σαν στημένες λεμονόκουπες. Και έτσι θα συνεχίσω. Και δεν νομίζω ότι σας έχω πια ανάγκη. Δεν θα ξανάρθω. Μάλλον. Άρε, Πέτρο, δεν γουστάρω καθόλου που χαθήκαμε. Ο κολλητός μου ήσουν, αρέ. Η μάνα μου σε λάτρευε περισσότερο από όλους μου τους φίλους. Τη μάνα μου τη θυμάσαι? Ναι, φοβερά. Τη θυμάμαι, φοβερή μαμά. Εσύ άκουσα ότι έγινες detective, πώς και έτσι? Εγώ δεν μπορούσα να βρω δουλειά σχετική με τις σπουδές μου και το detective league είναι το μαράκι. Εσύ? Εγώ σπούδασα γραφίστας, αλλά και τώρα ασχολούμαι με επενδύσεις. Γενικά το έχω με το χρήμα. Κι εγώ είμαι επιστημονική συνεργάτης. Στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστήμης. Με ειδίκευση στα νανοελικά. Τέλεια. Χαιρετίσματα στους νάνους και στη Λονάτη. Εσύ γιατί ήρθες? Θέλει να πει γιατί δεν ήρθαν όλοι οι άλλοι. Ναι, έλατε. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Πέτρο, σε παρακαλώ, πάρε την κάρτα μου και κάνω μια κλίση σε αυτό το νούμερο για να αποθηκεύσεις το νούμερο σου. Οκ, okay, εντάξει. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μαλώσαμε, επειδή δεν ήρθα σπίτι σου να δούμε το μάτς. Μου είχες κάνει τεράστιο καυγά. Τα είχα πάρει φοβερά, φοβερά. Τέλος πάντων, τώρα που ξαναβρεθήκαμε, δεν θα ξαναχαθούμε. Κολλητσίδα θα σου γίνω. Κι εγώ, να πάμε και καμία εκδρομή. Ναι, για να με βρουνε κόκαλο σε κανένα γαντάκι. Άρα, Πέτρο, πολύ χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Κι εγώ. Την πρώτη λυκείο ήθελα να το κάνω αυτό. Ξέχασες κάτι? Καλησπέρα. Πρέπει να σας μιλήσω. Παρακαλώ. Έχω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ψυχολογικό εννοώ. Ναι, δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Πάρτε τη γραμματέα μου αύριο τηλέφωνο να κλείσετε ένα ραντεβού. Όχι, δεν προλαβαίνω αύριο. Είναι πολύ επίγον. Αυτοκτονώ. Ναι. Δεν νομίζω. Πάρτε τη γραμματέα μου αύριο, κλείστε ένα ραντεβού. Πρέπει να φύγω, βιάζομαι. Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Κοιμάσαι. Τι έγινε? Ξύπνα, θέλω βοήθεια. Είμαι στο γραφείο του ψυχιάτρου Αυθηνής. Ναι, ναι, έρχεται και σε ψυχίατρο. Τέλος πάντων, ψάχνω τα αρχεία των ασθενών του και τα έχει κλειδωμένα. Λες και φυλάει πια τα μυστικά του κράτους, τι να πω. Και τι θες να σου κάνω? Θέλω να μου δώσει καμιά ιδέα για το password. Για δοκίμασε τα γενέθλιά του. Θα σκαλάρε, πού να ξέρω τα γενέθλιά του, νονά του είμαι. Λοιπόν, μερικοί συνηθίζουν να σημειώνουν τους κωδικούς για να μην τους ξεχάσουν. Ψάξε. Τώρα μιλά σωστά. Άντε φυλάκια. Θα πάτε με τον Όμηρο weekend στη Σαντορίνη. Τέρμα, χωρίζουμε. Όχι, όχι, εντάξει, 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 δεν θα πάμε στη Σαντορίνη, εντάξει. Θα το πω πώς πάμε στη Χαλκίδα για ψάρια. Δεν δουλεύεις. Σου είπα να μην πας στο reunion και με αγνόησες. Ναι, αλλά πού να φανταστώ ότι θα ήταν τόσο θερμός. Να τον έβλεπες πώς έκανε. Έτσι είναι ο Όμηρος. Συναισθηματικός. Πετρό, εμείς οι δύο τελειώσαμε. Θα χάσω το παιδί μου, καταλαβαίνεις. Δεν θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί, θα καταλάβει. Και να σου πω και κάτι. Όταν πηγαίναμε τρίτη δημοτικού και ο Όμηρος ήταν ερωτευμένος με τη δασκάλα μας. Την κυρία. Πώς τη λέγανε? Φόφη τη λέγανε. Κυρία Φόφη. Μου είχε πάρει τα αυτιά με δάφτινα. Κυρία Φόφη και κυρία Φόφη. Είδες λοιπόν. Θα καταλάβει. Μπεμπά μου. Γιατί και εκείνος ξέρει πώς είναι να είσαι παθιασμένος με μια άλλη μεγαλύτερη γυναίκα. Λούση, σ' αγαπάω. Εσύ μ' αγαπάς? Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Αχ! Αλλά πρέπει να διαλέξω. Και ένα παιδί, έστω και αν δεν είναι πια μικρό, έρχεται πάντα πρώτο. Φεύγω. Πρέπει να πάω στο μαγαζί. Δεν θα βγω από τη ζωή σου. Στο λέω. Τελείωσες τη δουλειά σου? Ναι, δεν νομίζω να υπάρξουν άλλες παραγγελίες. Ωραία. Έλα λίγο έξω, σε ζητάει ο Δημήτρης ο Μαυρίδης. Και είναι πολύ ανυπόμονος. Αν και πάντα ευγενικός. Δεν έρχομαι. Εδώ είναι ο χώρος εργασίας μου. Δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Καλά τώρα. Χαλάρωσε λίγο, νέο κορίτσι. Έχει παραγγείλει και ένα ακριβό μπουκάλι κρασί. Έλα. Θα αναλάβει ο Αποστόλης τα υπόλοιπα. Καλά. Σε δύο λεπτά. Έλα, Ναταλάκη. Άκυρο αυτό που είχαμε κανονίσει για απόψε. Έχει έρθει κάποιος στο μαγαζί και θα αργήσω. Ναι, είναι κάποιος που μου αρέσει πολύ. Έλα, τα λέμε. Α, εγώ. Στην υγειά μας. Τον εντόπισα. Έτσι και είναι με καμία, θα γίνει χαμός. Το επόμενο μπουκάλι είναι κερασμένο από μένα. Α, δεν θέλω αντίρρησης. Κερνάω για το γιο μου. Κάτι μου λέει ότι είναι πολύ κοντά στην εξιχνία της υπόθεσής σας. Και αυτή τη φορά οι αποκαλύψεις του θα κάνουν πάταγο. Μεγαλύτερο και από αυτόν που έγινε με το έγκλημα στο Καπανδρίτη. Σας αφήνω. Γεια σου. Δεν το περίμενα να έρθεις εδώ απόψε. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Έκπληξη. Πω, 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 τι όμορφη που είσαι. Το πρωί, το βράδυ, δεν χορταίνω να σε κοιτάω. Και με τα μαλλιά σου κάτω είσαι πολύ όμορφη. Το μάτι σου ήταν αυτό? Όχι, στα μαλλιά πήγαινα, δεν πήγαινα στο μάτι. Κάτσε να δω, μήπως έχει μπει κάτι μέσα. Το δάχτυλό μου το έβγαλα πάντως. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μάιρα. Μάιρα. Σκατά τα κανά. Like you know me, na na eh. I am not your homie, not your homie, na na eh. Don't act like you know me, like you know me, na na eh. You don't know me.
our shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. So like that I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Cause money look better when I see it all stacked up. Swam here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. Συγγνώμη για πριν. Τι πήγα να κάνω, πήγα να σου βγάλω το μάτι και μ' αρέσουν τόσο πολύ τα μάτια σου. Με κοιτάς με αυτό το ενιγματικό βλέμμα και αυτό το αδιάφορο ύφος που έχεις στο πρόσωπό σου με τρελαίνει. Παίζεις με το μυαλό μου κανονικά, έτσι. Είσαι ένα μυστήριο και εγώ θέλω να το λύσω. Ελπίζω να έχεις υπομονή. Γιατί δεν σκοπεύω να σε διευκολύνω. Θα σε αφήσω να με ανακαλύψεις. Κολόμβος θα γίνω για πάρτι σου. Θα δεις. Θα σ' αρέσει. Πρέπει να γυρίσω στην κουζίνα. Ο βοηθός μου θα τα έχει βρει σκούρα. Έλα, μείνε λίγο ακόμα. Θέλω τόσο πολύ να ανακαλύψω το κουμπί σου. Αυτό το περιβόητο κουμπί σου. Θέλω να με καθοδηγήσεις. Για πες μου. Κοντά είμαι. Λάθος. Καμπονιά! Σε προειδοποίησα. Και εσύ, μωρή, θα πεθάνεις. Ξένια Βατάγγελου. Είχα δίκιο τελικά. Θα σου έχω όλες τις αποδείξεις μέχρι αύριο. Αυτή είχε κάνει τους τρεις φόνους. Ήξερες εσύ, Όμηρε, ότι η κυρία Πόλια Βατάγγελου κάνει σκοποβολή σε κάποιο σκοπευτικό όμιλο, ε? Γιατί, θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς. Συγγνώμη για την ώρα. Τι έγινε πάλι? Πολύ. Πριν λίγο βγήκα από τα όρια. Πρέπει να σου μιλήσω. Θέλω τη βοήθειά σου. Δυνατή, τι έκανες πάλι. Θα σου μιλήσω στα ίσια. Πρόσεξε. Δεν μπορώ να σε καλύπτω συνέχεια.
Ο Άρης Καρζής ήξερε ότι κάποιες φορές τα στοιχεία δεν αρκούν για να ενοχοποιήσουν κάποιον σαν δολοφόνο. Υπάρχουν συμπτώσεις, συγκυρίες, ακόμα και συνωμοσίες που διαστρεβλώνουν την αλήθεια και οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Γι' αυτό ο Άρης Καρζής εμπιστευόταν πάντα την εσωτερική του φωνή και το ένστικτό του. Δεν λέω πολύ δε. Εγώ γιατί δεν ακούω την εσωτερική μου φωνή. Πού είναι το ένστικτό μου? Ναι, το ξέρω ότι κοντεύει να ξημερώσει, αλλά δυστυχώς ο γιατρός φεύγοντας με κλείδωσε μέσα και τώρα δεν έχω πώς να βγω. Μην ανησυχείς, κάτι θα σκεφτώ. Έλα, τα λέμε μετά, γεια. Καλημέρα σας. Γεια σας. Έχει πάρα πολύ σκόνη το γραφείο. Θα ήθελα να καθαρίσετε πολύ προσεκτικά, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ομίρη. Ομίρη. Κοιμήθηκες εδώ. Να πάω να σου φέρω καφέ και ένα ντόνατ. Ποιος είπε ότι τρώω ντόνατ? Το έχω δει σε αστυνομικές ταινίες. Όλοι οι detective τρώνε ντόνατ. Μας τηλεφώνησε η Κατρίνα και μας είπε να συναντηθούμε εδώ. Βρήκε στοιχεία. Τι στοιχεία? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Στο υποσχέθηκα. Πάρτα. Για διάβασε εκεί τα υπογραμμισμένα. Εδώ. Τι λέει εδώ? Η κυρία Πολυξένια Βατάγγελου, σύμφωνα με τον ψυχιατρό της πάντα, πάσχει από παρανοηδή και κοινωνιοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας. Τι διάβασε πιο κάτω? Τι λέει εδώ? Αντικοινωνική και χωρίς ενοχές συμπεριφορά, παράνομες πράξεις, βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά, επιθετικότητα, εξαπάτηση, έλλειψη δίψων. Ε, τι ανώτερης, ανθρωπέ μου! Κάνω καταλάβεις ότι αυτή είναι η δολοφόνος! Καλημέρα. Βρήκα το δολοφόνο και έχω και στοιχεία. Θα κλάψουνε μανούλες. Για να με κοιτάτε έτσι. Καλημέρα. Τι έπαθες? Έχει αλάτι μέσα. Τι, τι κοιτάσαι? Τι κοιτάσαι, Νελίτη, εξαφανίσου. Είναι από το θέμα. Οπότε έχεις στο ένα γαμπρό και έχεις μια νύχτα. Άμα δεν έχεις γαμπρό, θα έχεις μια νύχτα. Θα έχεις μια νύχτα και έχεις μια νύχτα. Κι όμως από κάπου σε ξέρω. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια, τις νύχτες έψαχνα στέρια. Έτσι σε είχα στο μυαλό μου, σε ξέρω, σου λέω, σε ξέρω. Σε ξέρω καλά, σε ξέρω.